Επιχειρηματικότητα βρίσκεται υποδιωγμό, όπως βρέθηκε υποδιωγμό πολλές δεκαετίες πλήρους κυριαρχίας του κρατισμού στην Ελλάδα. Διωγμός που χτύπησε και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως το σύνολο της μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη που αποτελείται κατά μέγα μέρος από μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους. Ξέρω ότι πολλοί αναρωτιέστε τι θα στοιχήσουν όλα αυτά. Θα απαντήσω σε λίγο. Για την ώρα να θυμάστε ότι όλοι οι γείτονές μας τέτοιους φορολογικούς συντελεστές έχουν ή και χαμηλότερους. Και για να επιβιώσουμε πρέπει κάποτε να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα. Δεύτερο βήμα επανεκκίνησης. Η τακτοποίηση όλων των εκκρεμωτήτων από το παρελθόν. Και προσέξτε, η αυστηρή κόκκινη γραμμή που θα χαράξουμε από εδώ και στο εξής. Κυρίως τρία πράγματα. Κατάργηση του πόθεν αίσιας κατοικίας οποιασδήποτε. Πρώτης, δεύτερης, εξοχικής κτλ. Για τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πόθεν αίσιας για την κατοικία δεν τιμωρεί αυτούς που έβγαλαν χρήματα με αθέμητους τρόπους. Τιμωρεί μόνο την ελληνική οικονομία για την εκρόνητη οικοδομή. Και η οικοδομή αποτέλεσε παραδοσιακά την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Όχι άλλη αύξηση στις αντικειμενικές αξίες. Γιατί αυτές δεν φέρνουν έσοδα. Απλά νεκρώνουν κάθε δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Κατάργηση του πόθεν αίσιας ώστε να επιστρέψουν κεφάλαια στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Για να δηλωθούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, ρευστά και ακίνητα Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό. Θα καταργήσουμε σήμερα κάθε φορολογική ποινή, αλλά μόνο για ένα χρόνο. Σε αυτό το διάστημα, εκτός βέβαια από όσους ξεπλένουν μαύρο χρήμα, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να δηλώσουν αυτά που έχουν εδώ, είτε να φέρουν στην Ελλάδα χρήματα που απέσυραν. Μετά θα λειτουργήσουν προς κάθε κατεύθυνση οι πιο αυστηροί κανόνες. Μια μόνο εξαίρεση για τους πολιτικούς. Θα τεθεί αμέσως εφαρμογή πρότασή μου να εξεταστεί το πόθεν αίσιας όσων διετέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα. Επίσης, επιτέλους, περιουσιολόγιο για κάθε Έλληνα. Στο παράρτημα 6 θα δείτε τους βασικούς άξονες για αυτή τη διαμόρφωση του περιουσιολογίου. Τρίτο βήμα επανεκκίνησης, η γενικότερη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος. Οι επενδυτές, ξένοι ή ντόπιοι, πρέπει να πιστούν ότι αυτά τα τολμηρά βήματα θα διαρκέσουν. Δεν θα αντιστραφούν αργότερα. Πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε σταθερό σύστημα που χτυπάει τη φοροδιαφυγή. Αυτό πολλές φορές έχει εξαγγελθεί μέχρι τώρα. Και τα αποτελέσματα ήταν πάντα φτωχά ή και αντίθετα από αυτά που προσδοκούσαμε. Η διαφάνεια 3 δείχνει ότι το 10, παρά τις προσδοκίες του μνημονίου, προσέξτε, η φοροδιαφυγή αυξήθηκε. Χρειάζεται λοιπόν συνολική αλλαγή με τις τέσσερις αρχές που βλέπετε στη διαφάνεια 4. Είπαμε για τη μείωση των συντελεστών. Γιατί? Γιατί όταν σε συνθήκες μαρασμού αυξάνεις τους φόρους, τότε όλο τον κόσμο το σπρώχνει στη φοροδιαφυγή. Δεύτερον, με το πιο απλό φορολογικό σύστημα. Μόνον την τελευταία χρονιά έχουν ψηφιστεί 10 καινούργιοι φορολογικοί νόμοι, 1718 σελίδες. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε κωδικοποίηση όλων των φορολογικών διατάξεων σε λίγες σελίδες. Ένας ενιαίος νόμος για τα φυσικά πρόσωπα, ένας για τις επιχειρήσεις, ένας για την ακίνητη περιουσία και ένας για τις συναλλαγές, κυρίως το ΦΠΑ. Φανταστείτε λοιπόν, ένα νέο νόμο μόνον, έναν νόμο μόνον για τον Έλληνα επιχειρηματία σε 50 σελίδες. Και όχι χιλιάδες διάσπαρτα άρθρα από νόμους από τα προπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα. Αυτό από μόνο του θα είναι όχι μεταρρύθμιση, αλλά επανάσταση σε ένα φορολογικό καθεστώς δεκαετιών. Τρίτον, εφαρμόζοντας επιτέλους αυστηρές ποινές για όσους πιάνονται να φοροδιαφεύγουν ή να εισφοροδιαφεύγουν. Γιατί αν, προσέξτε, εξακολουθούν να κλέβουν το κράτος παρά την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, τότε θα αξίζουν την πιο αυστηρή αντιμετώπιση.
και όχι όπως η κυβέρνηση που θεωρεί το φορολογούμενο εξ αρχής φοροφυγά και ανηλικρινή μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Τέταρτον, περιορίζοντας την επαφή φορολογούμενου εφόρου ώστε να μειωθεί η συνδιαλλαγή μεταξύ τους με δύο βασικές καινοτομίες για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι αν θα φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο ή όπως σήμερα, λογιστικά. Ο τεκμαρτός υπολογισμός του φόρου για τους μικρομεσαίους θα γίνεται απρόσωπα με βάση τις γενικές τάσεις του κλάδου και της περιοχής. Για παράδειγμα, για ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών θα υπολογίζεται άλλο τεκμαρτό κόστος, τεκμαρτό κέρδος στο Κολωνάκι και άλλο στην Κοκκινιά. Αν ο φορολογούμενος δεν το δεχθεί αυτό το τεκμαρτό, τότε ναι, θα υπόκειται σε πλήρη έλεγχο των στοιχείων του. Μετά, εξωτερική βοήθεια στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω τρίτων, δηλαδή μέσω ελεγκτικών εταιριών ή λογιστικών γραφείων που θα είναι και αυτά υπεύθυνα για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται. Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν και τα ελεγκτικά γραφεία και το φορολογούμενο, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα συνδιαλλαγής μεταξύ τους. Και οι ελέγχοντες θα ελέγχονται. Τέλος, θα υπάρχει η από καιρό αναγκαία κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Προτείνουμε λοιπόν μια επαναστατική αναμόρφωση του συστήματος που θα είναι πιο απλό, λιγότερο γραφειοκρατικό, φιλικό για τον έντιμο φορολογούμενο και αμήλικτο για το φοροφυγάδα. Στη διαφάνεια 5 φαίνεται πόσο μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα από μείωση της φοροδιαφυγής στα 4 επόμενα χρόνια με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς. Τέταρτο βήμα επανεκκίνησης. Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. Μιλάω για τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα των προηγούμενων δεκαετιών. Με ταυτόχρονη αεροφωτογράφηση όλης της Ελλάδας. Θα απαγορευτεί στο εξής, διαροπάλου η αυθαίρετη δόμηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο κτίσματα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει ασφαλώς να εξαιρεθούν όσα είναι μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, πάνω στον Αιγιαλό, και όσα είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, δάση, μπαζωμένα ρέματα κτλ. Τα υπόλοιπα που υπολογίζονται στο 70% τουλάχιστον μπορούν να αποκτήσουν άμεσα κανονικούς τίτλους ιδιοκτησίας με αντίτιμο ανάλογο με την περιοχή, το οποίο θα μπορέσει ο ιδιοκτήτης να αξιοφλήσει στο δημόσιο μέσα σε 3 χρόνια. Η νομιμοποίηση και το τίμημα για απόκτηση τίτλων θα είναι αντίστοιχα με την περιοχή, την έκταση και τη βαρύτητα των παραβάσεων. Στη διαφάνεια 6 φαίνονται τα προσδοκόμενα δημόσια έσοδα τριετίας από αυτή την πλήρη νομιμοποίηση. Υπολογίζεται ότι την πρώτη χρονιά μόνο θα φτάσουν σε 1,5 δισεκατομμύριο. Γιατί σε αντίθεση με την κυβέρνηση που αναφέρεται σε πρόσκαιρη τακτοποίηση, εμείς σχεδιάζουμε συνολική πολιτική υγιής και νομιμοποίηση. Άλλωστε, μην κάνετε λάθος, σήμερα το ίδιο το κράτος ομολογεί ότι δεν μπορεί να κατεδαφίσει. Άρα δίνει το πράσινο φως σε νέα αυθαίρετα κτίσματα παντού. Καιρός να μετατρέψουμε το πράσινο φως σε κόκκινη γραμμή. Νομιμοποιούμε τα περισσότερα από εκείνα που ήδη υπάρχουν και θέτουμε δρακόντιες απαγορευτικές διατάξεις από εδώ και στο εξής. Από εδώ και μπρος, σε όσους φτιάχνουν αυθαίρετα, θα κατεδαφίζονται άμεσα με χρέωση του παραβάτη που θα πληρώνει και ακριβό πρόστιμο. Έτσι μόνον θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και έτσι θα πείσουμε και την κοινωνία ότι θα σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση. Πέμπτο βήμα επανεκκίνησης. Θα εξοφληθούν οι εκκρεμότητες του κράτους προς τους ιδιώτες, δηλαδή το τρέχον εσωτερικό χρέος, οι οφειλές του δημοσίου ληξιπρόθεσμες προς τους ιδιώτες. Μιλάμε για οφειλές από επιστροφή ΦΠΑ, επιδοτήσεις, εφάπαξ συνταξιούχων, πληρωμές σε συμβάσεις έργου και εργασίας, μέχρι και αμοιβές κατασκευαστικών έργων. Όλα αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν με άμεση επιστροφή οφειλών σε ρευστό από ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και με διαδικασία συμψηφισμού έναντι των οφειλών του φορολογούμενου. Υπολογίζεται έτσι ότι θα πέσουν στην αγορά γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, το ίδιο το κράτος να πρωτοστατεί στο κίνημα του «δεν πληρώνω».
Ούτε μπορεί το κράτος να παίζει το ρόλο του αυστηρού όταν το ίδιο είναι άδικο. Αυτά τελειώσαμε.